Καθένας τον ξέρει με διαφορετικό όνομα. Ντανιέλ, κόκκινος Ντάνι, πράσινος Ντάνι, Κομπεντίτ. Είναι Γάλλος, είναι Γερμανός, είναι Ευρωπαίος, είναι Έλληνας. Είμαστε όλοι Έλληνες, είπε στην αρχή της κρίσης. Να κάνουμε μια τηλεδιάσκεψη, σαν και αυτές που κάνει ο Πανδρέου με τη Μέρκελ, ήταν το μήνυμα που του έστειλα από την Αθήνα. Να κάνουμε, αρκεί να μην μιλήσουμε για τον Μάη, ήταν η απάντησή του από το Στρασβούργο. Ναι, είναι ο ίδιος που έχει πει, σταματήστε να ονειρεύεστε τον Μάη του 68. Ονειρευτείτε το μέλλον. Ο αναρχικός που κάποτε περπατούσε στα δοφράγματα και τώρα μπαινοβγαίνει στα γραφεία της εξουσίας, δεν θέλει να ζει με το παρελθόν. Το ίδιο ζητάει και από τους Έλληνες. Το κόκκινο Ντάνι ισχύει ακόμα, μπορώ να σας φωνάζω έτσι, ή είναι μιας άλλης εποχής? So wie er aufgestanden ist. Όπως σας αρέσει. Parce que c'est ça aussi, quand on emprunte à 1,5 ou 3% et qu'on donne à la Grèce à 3, à 5 ou 6%, on fait de l'argent sur le dos de la Grèce. C'est intolérable. Et maintenant, on demande à Papandréou, en 3 mois, tu changes tout. Vous êtes complètement fou. Mais on est complètement hypocrite. On leur donne de l'argent pour acheter nos armes. Έχετε κανένα καλό νέο για τους Έλληνες φίλους σας? Δεν είμαι αγγελιαφόρος θετικών ή αρνητικών νέων. Δεν φέρνω καλά νέα για τη Σπάρτη και άσχημα για την Αθήνα. Πρέπει όμως να σας πω ότι η κατάσταση είναι όντως δύσκολη. Πληθαίνουν αυτοί που ζητούν την αποπομπή της Ελλάδας από την Ευρώπη? Όχι, υπάρχουν όμως 2 συζητήσεις. Κάποιοι μιλούν για μείωση του χρέους και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και κάποιοι άλλοι αρνούνται τη μείωση και δέχονται μόνο την επιμήκυνση. Δεν ήταν η Μέρκελ στο τηλέφωνο? Όχι, όχι, ήταν η Βούλα Τσέτσι, η γραμματέας των Πρασίνων, Ελληνίδα κι αυτή. Υπάρχει ένα σενάριο στην Ελλάδα ότι κάποιοι θέλουν να χωρίσουν την Ευρώπη στα 2. Να μείνει ο πλούσιος βοράς με το ευρώ και οι άταχτοι νότιοι να έχουν ένα άλλο νόμισμα. Όλα αυτά είναι βλακίες. Ή θα μιλάμε για την Ευρώπη ή δεν θα μιλάμε για την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 27 κράτη και δεν πρέπει να χάνουμε το χρόνο μας με αυτές τις ηλίθιες ιδέες. Κάποτε λέγαμε και λέγατε κι εσείς ότι μπορούμε να φτιάξουμε τις Ηνωμένες Ευρωπαϊκές Πολιτείες. Αυτό απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Είστε σίγουρος ότι δεν θα πάμε σε ένα κατακαιρματισμό της Ευρώπης? Θα σας πω ξανά όχι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα κατακαιρματιστεί εκτός αν ένα κράτος αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ευρώπη. Αυτό σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι εφικτό, αλλά θα είναι απόφαση μιας συγκεκριμένης κοινωνίας. Η Ευρώπη έχει ιστορία 50 χρόνων. Είμαστε στη μέση του ποταμού. Θα πάρει καιρό, 50-60 χρόνια ακόμη, μέχρι να φτάσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης. Είμαι πεπισμένος όμως πως πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια και αυτή η κρίση μπορεί να βοηθήσει να σκεφτούμε πως θέλουμε την πραγματική Ευρώπη. Αν αυτό το κράτος, αυτή η χώρα, αυτή η κοινωνία αποφασίσει να φύγει από την Ευρώπη, πιστεύετε ότι θα καταρρεύσει και η υπόλοιπη Ευρωζώνη?
Καταρχάς δεν πιστεύω πως κάποιο κράτος θα αποχωρήσει. Αλλά αν για παράδειγμα αποχωρήσει η Μεγάλη Βρετανία, αυτό δεν θα καταστρέψει την Ευρώπη. Ίσως να κάνει και κάποια πράγματα ευκολότερα. Μάλιστα. Η κρίση χρέους πάντως δεν απειλεί, πέρα τα προβλήματα της Ελλάδας, απειλεί και πολλά άλλα κράτη της Ευρωζώνης. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη ευρωπαϊκή πολιτική, πιο ριζική, ένα ευρωεμόλογο ας πούμε, που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ριζικά το πρόβλημα χρέους της Ευρωζώνης? Ανάλογη πρόταση έχουμε κάνει εδώ και καιρό. Οι χώρες για να αντιμετωπίσουν τα χρέη τους χρειάζονται την κοινωνική αλληλεγγύη. Πρέπει να τους δίνουμε δάνεια με χαμηλά επιτόκια ώστε να καλύπτουν τα ελλείμματά τους. Από την άλλη, θέλουμε τα ευρωομόλογα για να χρηματοδοτήσουμε την οικολογική μεταμόρφωση της Ευρώπης, όπως λέμε εμείς οι πράσινοι. Το 5% της φορολογίας του κάθε Έλληνα συνεχίζει να πηγαίνει για όπλα. Και έχουμε κάνει και πολλές περικοπές. Αντιστοίχως, μόνο το 0,5% πηγαίνει στο περιβάλλον. Μήπως πρέπει να υπάρξει μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια άλλη κατανομή των δαπανών στα κράτη-μέλη? Το 8% του προϋπολογισμού. Φέτος το μειώσαμε. Όχι, έχεις δίκιο. Το 4-5%. Το 8 είναι του Ισραήλ. Με συγχωρείς, μπερδεύτηκα. Στη συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρεται πως η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη. Έτσι η Ελλάδα μπορεί μέσα σε 10 χρόνια να μειώσει το στρατό και την εισαγωγή όπλων κατά 80%. Ας είμαστε ειλικρινείς. Γιατί χρειάζεται η Ελλάδα υποβρύχια? Πιστεύει κανείς σοβαρά πως η Τουρκία θα τρομάξει? Ή θα καταλάβει την Ελλάδα και μετά θα ζητήσει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αυτές είναι σκέψεις του περασμένου αιώνα. Ο ελληνικός στρατός και κάθε στρατός είναι ένα κράτος εν κράτη. Και αυτό το κράτος πρέπει κάποια στιγμή να το διαλύσουμε οριστικά και η Ελλάδα να επενδύσει κάπου αλλού τα χρήματά της. Δίνω ένα παράδειγμα. Η Ελλάδα δίνει τεράστια ποσά για την εισαγωγή πετρελαίου. Έχετε όμως ήλιο, άνεμο. Μπορείτε λοιπόν, κάνοντας οικολογικές επενδύσεις, να μειώσετε την ενεργειακή εξάρτησή σας από το πετρέλαιο κατά 20 έως 30% μέσα σε 10 χρόνια. Αυτή θα ήταν μια έξυπνη πολιτική. Η Ελλάδα έχει έναν τεράστιο αριθμό αξιωματικών, τους οποίους στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται. Για να συνεχίσω με τα ελληνικά παράδοξα, οι τεράστιες εκτάσεις γης που έχει στην κατοχή της η Εκκλησία δεν φορολογούνται καθόλου. Γιατί? Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να εξαιρεθεί από τη φορολογία? Αυτό πρέπει να το συζητήσετε. Το ξέρω πως είναι δύσκολο, πως δεν είναι ευχάριστο, αλλά τίποτα δεν χαρίζεται σε αυτόν τον κόσμο. Για να σας εκνευρίσω, θα σας πω ότι φέτος είχαμε αύξηση του αριθμού των ιερέων και των δεσποτάδων στην Ελλάδα. Ναι, αλλά γιατί? Δεν καταλαβαίνω. Δεν κυριαρχεί ο Θεός σε αυτόν τον κόσμο. Οι άνθρωποι κυριαρχούν και αυτοί πρέπει να αποφασίζουν. Είναι αδικαιολόγητο η Εκκλησία να έχει τόσα προνόμια. Και είναι ένα από τα προβλήματα που συνέβαλε στη χρεοκοπία του κράτους σας. Θέλω να σας πω για τα όπλα. Συμφωνώ μαζί σας για αυτό που λέτε, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνεί η Μέρκελ, ο Σαρκοζή, ακόμα και ο Ομπάμα, γιατί από αυτούς αγοράζουμε όπλα. Αν η ελληνική κυβέρνηση έρθει και πει μέσα σε 10 χρόνια θα μειώσω τις αμυντικές δαπάνες κατά 80%, δεν θα μπορέσει ούτε ο κύριος Σαρκοζή, ούτε η κυρία Μέρκελ, ούτε ο κύριος Ομπάμα να πούν το παραμικρό. Το παραμικρό. Και τότε θα έχετε την υποστήριξη ολόκληρης της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αλλά αν δεν ρισκάρεις, δεν θα κερδίσεις ποτέ. Έχετε υπάρξει ακτιβιστής
και μάλιστα δυναμικός. Στην Ελλάδα το τελευταίο καιρό κάποιοι γοητεύονται από την ακτιβιστική δράση. Καίνε, ας πούμε, τα σημειώματα που τους στέλνει η εφορία. Δεν πληρώνουν τα διόδια. Κάποιοι αρνούνται να πληρώσουν στο μετρό. Πιστεύετε ότι η εποχή μας έχει περιθώρια για αυτή του είδους την ακτιβιστική δράση? Δεν θα πω εγώ αν η εποχή είναι κατάλληλη. Έτσι όμως είναι αυτά. Οι άνθρωποι εξεγείρονται γιατί βλέπουν πως η κρίση έχει φορτωθεί στις πλάτες τους. Αντιμετωπίζεται μια τεράστια φοροδιαφυγή. Υπάρχει ένας τρελός πλούτος στην Ελλάδα. Οι πλούσιοι μετέφεραν τα χρήματά τους στην Ελβετία για να μην πληρώσουν φόρους και η κυβέρνηση φαίνεται να μην είναι σε θέση να περιορίσει αυτή τη φοροδιαφυγή. Και καλούνται οι απλοί άνθρωποι να πληρώνουν την ύφη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει στον ελληνικό λαό κάποια προοπτική. Μόνο έτσι οι Έλληνες θα αποφασίσουν να βάλουν πλάτη. Τώρα όμως έχουν την αίσθηση πως επικρατεί αδικία. Το αίσθημα της αδικίας είναι που προκαλεί τις εξεγέρσεις. Ίσως το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει μια σοσιαλιστική χώρα ήταν να βάλει κάποιους στη φυλακή από αυτούς που είχαν κλέψει κάποια λεφτά στο παρελθόν. Αλλά δεν έγινε. Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να αποδείξεις ότι υπάρχουν κλεμμένα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει την άρση του τραπεζικού απορρίτου. Όλες οι τράπεζες στην Ευρώπη, αλλά και στις Βερμούδες ή στα Βρετανικά νησιά, να υποχρεωθούν να δηλώνουν ποιοι πελάτες έχουν λογαριασμό σε αυτές. Και όταν είναι Έλληνες, να μπορεί το ελληνικό κράτος να εξετάζει από πού προέρχονται αυτά τα εκατομμύρια και αν έχει πληρωθεί ο φόρος. Για να το ξαναπώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει την Ελλάδα στη μάχη με τους πλούσιους φοροφυγάδες. Αλλά εδώ άκουσα πως στην Ελλάδα οι πλούσιοι που έχουν παιδιά δεν πληρώνουν εισιτήρια ούτε στις μεταφορές. Ισχύει αυτό? Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά πάντως υπάρχουν πλούσιοι, πολύ πλούσιοι, που παίρνουν επίδομα για τα παιδιά τους. Αυτό το επίδομα που δίνει κάποιος σε μια φτωχή οικογένεια για να θρέφονται τα παιδιά, το παίρνουν στην Ελλάδα και αρκετοί πλούσιοι. Αυτά τα πράγματα πρέπει να σταματήσουν. Και γι' αυτό δεν καταλαβαίνω τους Έλληνες συντηρητικούς. Είναι τουλάχιστον εξίσου υπεύθυνοι για την κρίση όσο οι σοσιαλιστές. Η κρίση δηλαδή τους αφορά όσο αφορά την Παναγία ή η γέννηση του Ιησού, σωστά? Και θα έπρεπε να είναι πρόθυμοι να αναλάβουν από κοινού με τους σοσιαλιστές τις ευθύνες τους, προς όφελος του εθνικού συμφέροντος. Δηλαδή, αν τώρα υπήρχε μια συντηρητική κυβέρνηση στην Ελλάδα, τι θα έκανε? Μάλλον θα ήταν χειρότερη από τον Παπανδρέου. Και οι Ευρωπαίοι συντηρητικοί του Ευρωκοινοβουλίου πρέπει να ασκήσουν πολύ περισσότερη πίεση στους Έλληνες συντηρητικούς, στον Μπερλουσκόνη και ούτω καθεξής, ώστε να αλλάξουν συμπεριφορά. Το δράμα της Ελλάδας σήμερα είναι πως το εθνικό της συμφέρον θυσιάζεται για μικροπολιτικές σκοπιμότητες από κάποιους που τελικά αποδεικνύονται πολιτικοί νάνοι. Πάντως, θα με επιτρέψετε, αυτό που λέτε δεν αφορά μόνο τις συντηρητικές δυνάμεις, αφορά και τους οικολόγους, αφορά την αριστερά. Δηλαδή, εσείς στο παρελθόν είχατε συνεργαστεί με τους σοσιαλιστές. Συνεργάζεστε ακόμα σε τοπικό επίπεδο. Εάν στην Ελλάδα πεις σε κάποιον οικολόγο ή σε κάποιον αριστερό να συνεργαστεί για την επίλυση ενός προβλήματος με την κυβέρνηση, θα σε πει τουλάχιστον προδότη. Ναι, συμφωνώ μαζί σας. Πιστεύω πως οι οικολόγοι πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Ας πούμε πως, Θεού θέλοντος, κερδίζουν την πλειοψηφία στην Ελλάδα. Τι θα έκαναν? Δεν θα μπορούσαν να γεννήσουν χρήματα? Δεν θα μπορούσαν να πετάξουν στο φεγγάρι και να φέρουν χρήματα? Γι' αυτό πιστεύω πως το οικολογικό κίνημα πρέπει να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση, ώστε να ξεκινήσει με αφορμή την κρίση μια οικολογική μεταμόρφωση της Ελλάδας. Και η κυβέρνηση θα πρέπει να δεχτεί τις προτάσεις των οικολόγων. Αυτό θα έδινε στη χώρα μια ανάσα ζωής. Αυτή τη συζήτηση πρέπει να την κάνετε στην Ελλάδα. Όταν οι οικολόγοι απλώς λένε να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο και τότε όλα θα πάνε καλά, αυτό ακούγεται το ίδιο παράλογο όσο και οι απλουστεύσεις των συντηρητικών. Πάντως, αν θα μου επιτρέψετε λίγο για τις τράπεζες ακόμη, οι τράπεζες και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη δεν συνεργάζονται. Δηλαδή, και η Μέρκελ είχε προβλήματα να ανοίξει λογαριασμούς και ο Ομπάμα είχε προβλήματα να ανοίξει λογαριασμούς στην Ελβετία. Μήπως πρέπει να υπάρξει μια άλλη ευρωπαϊκή πολιτική
για τις καταθέσεις. Δηλαδή, μήπως οι τράπεζες πρέπει να υποχρεωθούν να μην καλύπτουν το μαύρο χρήμα. Αυτή την εποχή οι τράπεζες κινδυνεύουν και χρειάζονται βοήθεια. Πρέπει εν μέρη να αναχρηματοδοτηθούν. Από τη στιγμή λοιπόν που χρειάζονται κρατική ενίσχυση, τότε μπορεί να τους ασκηθεί μια πίεση για ένα deal. Οι τράπεζες καταλαβαίνουν μόνο μια γλώσσα. Να τους πει κάποιος ότι θα κερδίσετε την επαναχρηματοδότηση αν φανερώσετε τη φοροδιαφυγή. Και πιστεύω πως αυτό θα κάνει αίσθηση και στην κοινή γνώμη. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό μια μειονότητα Ελλήνων να θησαυρίζει ενώ του ελληνικού λαού του πίνουν το αίμα. Το σύστημα θα αυτοκαταστραφεί αν δεν γίνει λιγότερο άπλιστο και περισσότερο δίκαιο. Το είπε και ο Μπάφετ στην Αμερική. Ναι, και ήδη το σύστημα έχει αρχίσει να συμμορφώνεται κάπως. Δείτε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κάνει σήμερα πράγματα τα οποία πριν 2 χρόνια θα φάνταζαν αδιανόητα. Το να αναλαμβάνει τα χρέη άλλων τραπεζών είναι κάτι που εφήβρε η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υποκατέστησε τη δουλειά των πολιτικών που αδυνατούσαν να λάβουν αποφάσεις. Ο αγώνας μας είναι να ρυθμίζουμε ένα ξεχαρβαλωμένο σύστημα. Να δημιουργήσουμε παραμέτρους δικαιοσύνης σε έναν εντελώς τρελό χρηματοπιστωτικό και οικονομικό κόσμο. Θεωρείτε πιθανό ένα κούρεμα του ελληνικού χρέους 50-60%? Δεν ξέρω, δεν το πιστεύω. Πιστεύω πως μια λογική λύση είναι η επιμήκυνση της αποπληρωμής. Αυτή είναι η σωστή λύση. Αν αυτό συνοδεύεται από 10 ή 20% μείωση του χρέους, αυτό δεν το ξέρω και δεν είναι κάτι που ανακοινώνεται. Την Παρασκευή το απόγευμα, μετά το κλείσιμο των αγορών, οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες θα συνεννοηθούν με την κυβέρνηση και τη Δευτέρα θα έχουν ολοκληρωθεί τα πάντα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί στην τηλεόραση. Είναι πάντως εντελώς ανόητο να μιλάμε εμείς για το κούρεμα. Ο καθένας μπορεί να αποφασίσει για τα δικά του μαλλιά. Κοντά, μακριά, το δικό σας κούρεμα δεν θα το καθορίσω εγώ. Ο πιο διάσημος ευρωβουλευτής λοιπόν δεν θέλει να μιλήσει για το κούρεμα. Μην τα περιμένετε όλα από τους άλλους. Χθες τα δάνεια, σήμερα το κούρεμα, μου είπε σε ένα διάλειμμα της κουβέντας μας. Δημιουργήστε ή ψοφίστε, που έλεγε και ένα σύνθημα του γαλλικού Μάη. Το πιο δύσκολο. Είστε σε μια ελληνική ταβέρνα με τον Παπανδρέου, τον Σαμαρά, Καρατζαφέρη, Παπαρίγα, Τσίπρα, τους οικολόγους, με τους Έλληνες πολιτικούς ηγέτες. Τι τους λέτε? Και θα ήθελα να προσπαθήσετε να μου πείτε τι θα λέγατε στον καθένα ξεχωριστά. Στους ακροδεξιούς δεν θα έλεγα τίποτα, δεν με αφορούν. Στους συντηρητικούς γνωρίζω το Σαμαρά, αλλά δεν θα έλεγα πάλι τίποτε. Πιστεύω πως δεν δέχεται συμβουλές. Στους κομμουνιστές θα έλεγα πρέπει να προσέξετε. Αυτή η αυταρέσκεια των κομμουνιστικών ιδεολογιών έχει οδηγήσει ένα μέρος του κόσμου στην καταστροφή. Πρέπει να προσπαθήσουν να δουν την αντικρουόμενη πραγματικότητα. Στους οικολόγους θα έλεγα προσέξτε, το μέλλον της Ελλάδας βρίσκεται στο συνασπισμό των οικολόγων με τους σοσιαλιστές. Πρέπει να είστε ικανοί να κάνετε προτάσεις για την οικολογική μεταμόρφωση, ξέροντας πως η έξοδος από την κρίση δεν γίνεται χωρίς τίμημα. Στον Παπανδρέου θα έλεγα πως πρέπει να προσεγγίσει την αντιπολίτευση ακόμη περισσότερο. Και στην Ευρώπη πρέπει να παρουσιάζει αυτά που πραγματικά μπορεί να πετύχει. Η Ευρώπη πρέπει να καταλάβει πως εν μία νυχτή δεν μπορούν να γίνουν όσα δεν έγιναν τόσα χρόνια. Και πρέπει ο Παπανδρέου να παρουσιάζει στην ευρωπαϊκή κοινότητα τις δραματικές συνέπειες που έχει η κρίση για τους Έλληνες. Σήμερα, όπως και κάθε μέρα τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε απεργίες στην Αθήνα και συγκεντρώσεις. Διαδηλώνουν αυτοί που χάνουν κάποια προνόμια, αλλά διαδηλώνουν και αυτοί που χάνουν τις δουλειές τους. Βρισκόσαστε στο Σύνταγμα. Τι θα τους λέγατε?
Αν ήξερα ελληνικά, θα προσπαθούσα να κάνω τη συζήτηση που πρέπει να διεξάγει ο ελληνικός λαός. Τι είστε πρόθυμοι να κάνετε? Κατανοείτε το επίγον της κατάστασης? Αν, για παράδειγμα, η κυβέρνηση δεν λάβει κανένα αυστηρό μέτρο, οι άνθρωποι θα χάσουν και πάλι ούτως ή άλλως τη δουλειά τους. Αυτό πρέπει να το ξέρουν. Και από την άλλη θα έλεγα πως πρέπει να αποφασίσετε μεταξύ σας ποια προνόμια είναι αναγκαία και ποια όχι. Το γεγονός πως στην Ελλάδα, για παράδειγμα, υπάρχει ένας τρομακτικός αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, παπάδες, αναρρύθμιτοι αξιωματικοί, και οι διορισμοί γίνονται από σόι σε σόι. Όλο αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η συζήτηση πώς βγαίνουμε από εδώ είναι δύσκολη. Δεν μπορούμε να καταργήσουμε μια κοινωνία, πρέπει όμως να την αλλάξουμε. Η Ελλάδα ήταν ένα κομμουνιστικό κράτος. Δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι κατέρευσε και ο κομμουνισμός. Αυτή είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει στην Ελλάδα. Πρέπει η χώρα να οδηγηθεί σε νέες επενδύσεις, οι οποίες θα υποστηριχθούν από το κράτος. Όλα αυτά θα προσπαθούσα να συζητήσω στο Σύνταγμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ποιο είναι το σύνθημά σας αυτή την εποχή? Το σύνθημά μου: ο κόσμος είναι σκληρός, ειδικά αυτή την εποχή, αλλά οι άνθρωποι, ή μάλλον οι κοινωνίες, έχουν αποδείξει πως μπορούν να πετύχουν το αδύνατο. Να ξέρετε ότι στην Ελλάδα μπορείτε να κάνετε μια τρίτη πολιτική καριέρα. Έχετε πάρα πολλούς φίλους. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ja, tschüss. Danke, tschüss.